Μετά από έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινή, πτωτικέ είναι οι τάσει στην αγορά τη Κομωτινή και ενώ βαδίζουμε προ τη λήξη των θερινών εκπτώσεων. Η αλήθεια είναι ότι εκπνέει η περίοδο των καλοκαιρινών εκπτώσεων, η οποία ξεκίνησε στις, την πρώτη Δευτέρα του Ιουνίου και θα κρατήσει μέχρι και το τέλο του Αυγούστου. Η περίοδο των εκπτώσεων θα λέγαμε ότι κινήθηκε κάπω πτωτικά. Με κάποια έρευνα που έκανε ο Εμπορικό Σύλλογο, η οποία βέβαια είναι ακόμη σε εξέλιξη, δεν έχουμε ολοκληρώσει την έρευνά μα. Θα ολοκληρωθεί αφού περάσει και το τελευταίο δεκαήμερο, που είναι και το πιο δυνατό δεκαήμερο των εκπτώσεων γιατί όλα τα καταστήματα, τα περισσότερα μάλλον καταστήματα, ανεβάζουν το ποσοστό τη έκπτωση και μεγαλώνουν κάπω τι προσφορέ του, τόσο στα είδη του, όσο και στι εκτόσει του. Οπότε το τελευταίο δεκαήμερο των εκτόσεων πάντα είναι ένα δυνατό Δεκαήμερο, και κρίνει και καθορίζει, κάπως θα λέγαμε, και την εκπτωτική περίοδο. Από τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία έχουμε εμείς από τους εμπόρους που ερωτήθηκαν για το πώς πήγανε μέχρι σήμερα στις, στην εκπτωτική περίοδο, έχουμε ένα ποσοστό γύρω στο 30% που μας είπε ότι κινήθηκε πτωτικά από 0 έως 10%. Έχουμε ένα ποσοστό, το, και ένα μεγαλύτερο ποσοστό μας είπε ότι είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ε, βλέπουμε ότι η αγορά ε, κινείται πτωτικά και αυτό δεν είναι ένα καλό σημείο για του επαγγελματίε, γιατί έχουμε μπροστά μα ένα δυνατό πολύ τετράμινο, το οποίο έχει πάρα, ε, πάρα, πολλούς αυξημένες, πάρα πολλέ αυξημένε υποχρεώσει. έχουμε τώρα στο τετράμινο αυτό να καλύψουμε ένφια αλληλεγγύη, ΦΠΑ, οι οποίε είναι στι σταθερέ μα υποχρεώσει βέβαια, φόρο εισοδήματο, τέλη κυκλοφορία. είναι ένα πολύ δυνατό τετράμινο από άποψη υποχρεώσεων για του επαγγελματίε και με την όλη χρονιά. ...με το σύνολο της χρονιάς μέχρι σήμερα που έχουμε διανύσει για το 2018... ...θα έλεγα ότι το... η αποτίμηση που παίρνουμε είναι αρνητική... Ε, ωστόσο, οι έμποροι και οι επαγγελματίε τη πόλη μα ε, προσπαθούν να κρατάνε σε καλό επίπεδο τόσο την αγορά μα, όσο και τι ε, τιμές τιμέ και τα προϊόντα που έχουμε στην αγορά μα. Ε, και πιστεύουμε ότι η νέα περίοδο που ξεκινάει από το Σεπτέμβριο ε, θα μπορέσει να είναι, θα είναι λίγο πιο δυνατή από άποψη αγοραστική δύναμη, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Σεπτέμβριο και ο Οκτώβριο είναι πάντα από του καλού μήνε για την πόλη μα, γιατί έχουμε την έναρξη τη σχολική περίοδου, όχι μόνο εμεί, αλλά έχουμε και τα πανεπιστήμια τα οποία δίνουν μια πνοή διαφορετική στην Κομωτινή, δίνουν πνοή διαφορετική σε πολλά διαφορετικά οικονομικά σημεία, δηλαδή όσον αφορά τη στέγαση, τη σύτηση, τα καταναλωτικά ψώνια τα οποία ενδιαφέρουν τους φοιτητέ που έρχονται στην περιοχή μας. Οπότε περιμένουμε ότι ο Σεπτέμβριο και ο Οκτώβριο θα κινηθούν κάπως πιο ανωδικά για να μπορέσουμε και εμείς να καλύψουμε ένα μέρος των υποχρεώσεων το οποίο έχουμε μπροστά μας μέχρι το τέλος του 18.